και Βέρεια Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-1. Στη βαθμολογία πάντα πρώτη Λάρισα με 22 βαθμούς, Όφη ακολουθεί με 21, ΠΑΟΚ 20, ΑΕΚ 19. Ακολουθούν Παναθηναϊκός, Εθνικός με 16, Άρης με 14, Ηρακλής 13, Πανιώνιος 12, Ολυμπιακός, Καλαμαριά και Βέρεια με 11, Λεβαδιακός 10, Παναχαϊκή και Διαγόρας 9, τελευταίος τώρα είναι ο Πανσεραϊκός με 8 βαθμούς. Στους σκόρες πρώτος είναι ο Νίλσεν με 12 που πέτυχε ένα γκολ σήμερα, ακολουθεί ο Μαύρος με 10, πιο κάτω ο Γιώργας. Το Χατζηπανάκης εκτελεί το κόρνερ, βγάζει έξω την μπάλα, στο πάρει ο Λευκόπουλος, κάνει την τρίπλα, μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά από το Ζούμπι και η μπάλα out. Ενδέκατο λεπτό. Τελικά ο Βουτυρίτσας εκτελεί το φάουλ, μπάλα μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Μιτσιμπόνα και out η μπάλα. 26ο λεπτό, το φάουλ από τον Χατζηπαναγή, η κεφαλιά από τον Τουτζιάρη. Διαμαρτύρονται οι Ηρακλειδείς ότι η μπάλα χτύπησε στα χέρια του Μιτσιμπόνα, ο διαιτής λέει παίζεται. Τσόλης κάνει την παλιά για τον Ζιώγα. Αυτός βρίσκει τελικά τον Αλεξούλη. Η κεφαλιά του Αλεξούλη πέφτει πολύ ωραία ο Γεωργίεφ και μπλοκάρει την μπάλα στο 27. 21ο λεπτό. Ο Χατζηπαναγής εκτελεί το κόρνερ. Απ' την άλλη πλευρά η μπάλα πιάνει την κεφαλιά του Τζιάρης. Αποκρούει πάνω στη γραμμή ο Μιτσιμπόνας και είναι το κόρνερ. Το 31ο λεπτό. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Χατζηπαναγή. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά από τον Βακαλόπουλο και τον γκολ για τον Ηρακλή. Να ξαναδούμε τη φάση. Η εκτέλεση του φάουλ αριστουργηματικά από αριστερά για τον Χατζηπαναγή. Ο Βακαλόπουλος μόνος του μέσα στη μικρή περιοχή έπιασε την κεφαλιά, ακινητοποίησε τον Μιχαήλ και έγραψε το Ηρακλής Λάρισα 1-0. Χατζηπαναγή. Αυτός κάνει τη σέντρα σουτ, Τουτζιάρης μέσα στην περιοχή, σουτάρει, αποκλείω ο Μιχαήλ, δεύτερο σουτ, τελικά η μπάλα είναι κόρνερ από την απόκρουση του Μιχαήλ. Χατζηπαναγής από την παλιά του Δανίλη Παπαδόπουλου, Χατζηπαναγής, κάνει τελικά τη σέντρα, από την άλλη πλευρά ο Αναστασιάδης, κάνει και αυτός τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Τουτζιάρη και η φοβερή απόκρουση του Μιχαήλ. Αγορογιάννης, η παλιά του για τον Ζιώγα. Αυτός για τον Μιτσιμπόνα την αφήνει αριστερά στον Κακανούλια. Το σούτ από τον Κακανούλια και η μπάλα out. Και είναι η λήξη του αγώνα από τον διαιτητή Κοντογιαννίδη. Ηρακλής Λάρισα 1-0 με σκόρερ τον Βακαλόπουλο στο 31.